Τα προβλήματα των τριτέκνων άκουσε ο πρόεδρος του Πασόκ Κίναλ, ο οποίος συναντήθηκε με τη διοίκηση του Συλλόγου στο Ηράκλειο. Για μας το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο εθνικό ζήτημα της εποχής μας. Χθες τα στοιχεία της Eurostat απέδειξαν ότι ο ελληνικός λαός πληρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματός του για στέγαση σε όλη την Ευρώπη. Άρα το ζήτημα της κοινωνικής κατοικίας που θέτουμε είναι προτεραιότητα. Δεν πρέπει να χαθεί άλλη ευκαιρία. Χαθήκανε πάρα πολλές. Είναι ώρα να δούνε το πρόβλημα στη ρίζα και να το λύσουν. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο δημογραφικό πρόβλημα, στο ζήτημα της κοινωνικής κατοικίας, αλλά και στην ακρίβεια η οποία γονατίζει τα νοικοκυριά, στρέφοντας παράλληλα τα βέλη του προς την κυβέρνηση, λέγοντας ότι δεν έχει την αίσθηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός και ότι θέτει άλλες προτεραιότητες. Εμείς έχουμε άλλες προτεραιότητες από αυτές της νέας δημοκρατίας, που δυστυχώς αξιοποιεί το εργαλείο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας των κοινωνιών, των ευρωπαϊκών κοινωνιών, όχι ως ένα εργαλείο που θα δημιουργήσει κοινωνική συνοχή, αλλά ως ένα διευρυμένο ΕΣΠΑ. Γιατί πολύ απλά δεν έχουν το όραμα που έχουμε εμείς για το κοινωνικό κράτος. Και πρέπει να δώσουμε ευκαιρίες να επιστρέψουν τα Ελληνόπουλα που έφεραν την οικονομική κρίση και όχι νέα γενιά δύο ταχυτήτων που θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο ως πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Στις αδιέξοδες πολιτικές, οι οποίες εντείνουν το πρόβλημα της υπογεννητικότητας στη χώρα μας, αναφέρθηκε ο Μανώλης Αχλαδιανάκης. Δυστυχώς στην Ελλάδα σήμερα αυτός που έχει περισσότερα χρήματα, αυτός έχει και περισσότερες προοπτικές. Πρέπει αυτό να ανατραπεί. Πάνω από ένα δισεκατομμύριο είναι τα έσοδα, τα παραπάνω έσοδα από τα προϋπολογιζόμενα από το ΦΠΑ λόγω των ανατιμήσεων. Άρα υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος και ο ΦΠΑ να μειωθεί στα βασικά αγαθά και να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Δεν μπορεί να καλπάζει τα καύσιμα προς τα 3 ευρώ και η κυβέρνηση να κάνει τον τροχονόμο. Είναι απαράδεκτο και δείχνει ότι δεν έχουν την αίσθηση των πραγματικών προβλημάτων του ελληνικού λαού. Την ανάγκη να υπάρξουν μέτρα στήριξης για τις τρίτεκνες οικογένειες τόνισε ο κ. Αχλαδιανάκης, ο οποίος επανέλαβε την πρότασή του για τη χορήγηση δανείου γάμου στα νέα ζευγάρια.